Η 20η Οκτωβρίου, εκτός από ημέρα εορτασμού του Αγίου Αρτεμίου, είναι η ημέρα που η πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει το σώμα της ελληνικής αστυνομίας ως θεσμό για την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία. Την ημέρα αυτή τίμησε σήμερα το πρωί και η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης με δοξολογία στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας. Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου τιμούμε τον προστάτη της ελληνικής αστυνομίας, μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο. Ο καθορισμός προστάτη Αγίου αποτελεί παράδοση και για άλλες κοινωνικές ομάδες εργαζομένων. Ο Άγιος Αρτέμιος υπήρξε στρατιωτικός και είχε αναλάβει το έργο της διαφύλαξης του νόμου, της τάξης, της γαλήνης και της ασφάλειας του τότε ρωμαϊκού κράτους. Είχε πολλά χαρίσματα και ιδίως τη χριστιανική πίστη και τον ακέραιο χαρακτήρα που για να υπερασπιστεί τα ιδανικά του έφτασε μέχρι τη θυσία και το μαρτύριο. Στην εποχή μας που ισοπεδώνονται όπως είναι γνωστό οι αξίες και τα ιδανικά, η προσωπικότητα του Αγίου Αρτεμίου αποτελεί φωτεινό πρότυπο για κάθε αστυνομικό που αγωνίζεται καθημερινά για την επιβολή του νόμου και της τάξης. Οι αστυνομικοί σαν άνθρωποι ανέκαθεν είχαν πνευματικές ευαισθησίες και αυτό διαφαίνεται στην ιστορική πορεία της ελληνικής αστυνομίας. Ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε όλοι μας την πνευματική και ηθική ισοπαίδωση της κοινωνίας, οι άνθρωποι του νόμου καλούνται να είναι φωτεινά παραδείγματα στην εγκληματικότητα, την παρανομία και την κοινωνική διαφθορά. Ο αστυνομικός καλείται να δώσει το δικό του αγώνα. Σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης και εργαζόμενος, έχει ανάγκη από τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας. Ο αστυνομικός δεν ασκεί το επάγγελμα, αλλά λειτουργήμα και θα πρέπει να είναι έντιμος, δίκαιος και ανιδιοτελής. Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πίστη και τις παραδόσεις του λαού μας. Μετά από όλα αυτά, εύχομαι ο Άγιος Αρτέμιος να είναι βοηθός και κυρίως πρότυπο στη ζωή του κάθε αστυνομικού και να μας βοηθάει στο δύσκολο έργο που επιτελούμε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας το ήθος και τις αρρωτές του, διόρισε τον Άγιο Αρτέμιο ανώτερο διοικητή σε διάφορες περιοχές του Βυζαντίου. Έφερε τα αξιώματα του Δούκα και Αυγουστάλιου με καθήκοντα Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού. Η εργασία του ήταν παράλληλη με εκείνη του σημερινού αστυνομικού. Η πίστη του, η γενναιότητά του, η θαραλέα αντίστασή του απέναντι στην παρανομία του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να καταργήσει με βία τη χριστιανική πίστη, είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωσή του, το βασανισμό του και το μαρτυρικό του θάνατο. Με αυτή ακριβώς τη στάση ζωής και με το αίμα του Άγιος Αρτέμιος, επισφράγησε με συνέπεια την πίστη στο καθήκον και την αποστολή του, αποτελώντας σήμερα το πρότυπο για κάθε αστυνομικό.